Εδώ στο γραφείο του κυρίου Επάρχου Γιάννη Θεμέλαρου μαζί με τον συνεργάτη μου τον Νίκο Εγνατίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο επαρχείο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά καλωσορίσατε κι εσείς, κύριε Επαρχέ, γιατί κάθε μέρα είσαστε με μία βαλίτσα για να μετακινηθείτε σε όλα τα νησιά της επαρχίας εδώ, της περιφερειακής ενότητας Καλύμνου, όπως και σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε λιγάκι αυτό το ταξίδι πίσω στο παρελθόν. Πάμε να δούμε πώς κύλησε αυτή η πενταετία μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες, από μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εσάς στη θέση του Επάρχου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Ήταν εύκολο το ταξίδι ή αρκετά δύσκολο και με εμπόδια? Καταρχήν σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου και μου δίνετε τη δυνατότητα, ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που μιλάμε. Αλήθεια. Ναι. Και θέλω να πω κάποια πραγματάκια. Από το 2014 ξεκίνησε ένα ταξίδι της πολιτικής για μένα, όχι τόσο εύκολο όσο νομίζει ο καθένας. Από ένα επάγγελμα, ελεύθερο επάγγελμα που κάνω, ένας μηχανικός αυτοκινήτων, να μπει ξαφνικά στα πολύ βαθιά κοινά και πολιτικά. Μπορεί να είμαστε χρόνια σε διάφορους συλλόγους, δεν πάει να πει όμως ότι αυτό είναι και ανήκει στην πολιτεία και μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα. Ξεκίνησα με τον αρχηγό, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, να κάνουμε μια προσπάθεια μετά από την εντολή τη δική του, μετά από μια δεκαετία, δεκαπενταετία στο επιμελητήριο Δεκανήσου. Και μια παρέα όπως είμαστε μαζί, δεν είναι τυχαίο που είμαστε αυτή τη στιγμή μαζί. Ξεκινήσαμε το ταξίδι να δώσουμε μια διαφορά στα νησιά μας, στη Δωδεκάνησό μας, στις Κυκλάδες, στο Νότιο Αιγαίο. Δύσκολο το έργο. Αρκετά δύσκολο στην αρχή. Νομίζω όμως με τον χρόνο που παίρναγε και τις ημέρες και με τη βοήθεια τη δική σας, των πολιτών της οικογένειάς μου και όσοι ήταν κοντά και γνωρίζουν τη διαδικασία που πέρασε από το χρονικό διάστημα, νομίζω ότι είμαστε σε μία θέση να πούμε ότι έχουμε πάει πολύ μπροστά το Νότιο Αιγαίο, πολύ μπροστά την περιφέρειά μας, πολύ μπροστά το επαρχείο μας. Που το επαρχείο μας είναι το μεγαλύτερο επαρχείο στην Ελλάδα με 6 δήμους και πολλά νησάκια. Επίσης δεν ήταν ένα ακριβώς νησί, έτσι. Έπρεπε να μετακινήσετε, έπρεπε να δείτε τον παλμό της αναγκαιότητας της κοινωνίας της κάθε τοπικής εκεί που σας καλούσε να λύσετε θέματα, να κάνετε μελέτες, να προχωρήσετε θέματα, να βοηθήσετε σε νησιά που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν έργα, να κάνουν μελέτες. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που δεν περνά συνέντευξη που να μην το αναφέρει δήμαρχος μικρού τόπου, κύριε Επαρχέ. Συνεχίζω και λέω ότι η διαμονή μου στον χώρο του γραφείου του επαρχείου ήταν ελάχιστες ώρες. Δηλαδή, αν τις μετρήσουμε, είναι πολύ ελάχιστες. Οι συνεργάτες μου, εσείς και οι άνθρωποι που είναι κοντά και γνωρίζουν τις μετακινήσεις και τα έργα και την παρακολούθηση στον έργο και την επαφή με τον έξω κόσμο που την έχω ιδιαίτερα και μ' αρέσει να είμαι έξω στον κόσμο κοντά και στον πολίτη, στον άνθρωπο, από το μωράκι που γεννιέται μέχρι τη γιαγιά που περιμένει να σε δει στη γωνιά για να σου πει το παράπονο της, την αγάπη της για την πατρίδα. Έτσι είναι. Είναι μια μετακίνηση στα νησιά πολύ δύσκολη, διότι... Αυτό μπορεί να σου το πει η γυναίκα μου. Ναι. Διότι αλλάζεις τις βαλίτσες σε ένα σκάφος μέσα. Δεν κατεβαίνεις από το σκάφος. Παίρνεις την επόμενη για να πας για τον επόμενο προορισμό. Αυτά ήταν μια εμπειρία πολύ δυνατή. Νομίζω ότι ξέρουμε πλέον τι ζητάει η περιφέρειά μας, το επαρχείο μας. Έχουμε δώσει λύσεις σε πολλά πράγματα, υπήρχαν και κάποια λάθη. Αυτά είναι μέσα στην πορεία και μέσα στην πολιτική. Εμείς προσπαθούσαμε να δώσουμε λύσεις, αλλά υπάρχει και το κεντρικό κράτος που δεν μπορεί να δώσει λύσεις εύκολα. Είμαστε κοντά συνέχεια, προσπαθούμε, λύνουμε λύσεις. Αλλά και θα συνεχίσουμε να λύνουμε λύσεις. Είμαστε πολύ μπροστά και θα μείνουμε πάρα πολύ μπροστά. Άξιζε το ταξίδι. Άξιζε το ταξίδι, ήταν καλός ο καπιτάνιος. Νίκο. Εγώ χαίρομαι που είμαστε εδώ στο επαρχείο. Χαίρομαι που ένας δικός μας άνθρωπος, γιατί με τον Γιάννη έχουμε και μια στενή φιλία, είμαστε και γείτονες, είμαστε μια πόρτα. Μάλιστα. Άρα εμείς, να ξέρετε, δεν τα λέγαμε πολλές φορές τηλεοπτικά, τα λέγαμε στην πόρτα το πρωινό που πάμε τα παιδιά σχολείο. Εγώ χαίρομαι ότι ο Γιάννης δεν έγινε ποτέ πολιτικός. Έμεινε ο Γιάννης ο Θεμέλαρος, αυτόν που ξέρει κοινωνία. Ο Γιάννης θα κρυθεί κυρίως στο ανθρώπινο κομμάτι. Δεν υπήρχε στιγμή να μην τον πάρει τηλέφωνο που να μην προσπαθήσει να κάνει αυτό που μπορούσε να κάνει. Δεν υποσχέθηκε, δεν έταξε, γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει. Είναι κομμάτι μιας πετυχημένης πορείας στο Αιγαίο, στο νησί μας και στα επαρχία μας. Ακούμε καθημερινά όλο αυτό το έργο που έγινε, που θα μπορούσε, ναι, να ήταν μεγαλύτερο, αλλά
είναι αυτό που λέει ο έπαρχος, θα συνεχιστεί το ταξίδι αυτό. Εγώ θέλω να μας πει μόνο ο έπαρχος Καλλίνου τι περιμένει από το επαρχείο μας, από τον κόσμο των νησιών που τους είδε, τους γνώρισε, τον γνώρισαν. Γιατί την Κυριακή έχουμε εκλογές πέρα από όλα τα άλλα και η δική του επιθυμία είμαι σίγουρος ότι θα ήταν να συνεχίσει το ταξίδι. Και νομίζω ότι και τα μηνύματα είναι έτσι που θα τον δούμε με χαμόγελο, κύριε Επαρχέ. Το να πηγαίνεις, μάλλον να σε καλούν σε κάποιο νησί του Βορείου Πλεύματος του Δωδεκανήσου δεν είναι τυχαίο. Το να πηγαίνεις στην πόρτα και να είναι ανοιχτή η πόρτα μια μεγάλη αγκαλιά δεν είναι τυχαίο. Το να σε βλέπει η κοπελίτσα από τα Αγαθονήσι που την τιμήσαμε για το παραμύθι «Την Νοτίο Αιγαίο το καλύτερο», η θεολογία μας. Η κυρία Γιαμέο από τα Αγαθονήσι, τα θυμάμαι συγκεκριμένα γιατί είναι συγκεκριμένες στιγμές και δύσκολες στιγμές. Δεν είναι μόνο τα έργα και συγκινήστε. Βέβαια. Είναι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Από εκεί ξεκινάω εγώ και όλα τα υπόλοιπα μετά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα όταν δεν έχω επικοινωνία με τον άνθρωπο, με εσάς, με τον οποιοδήποτε. Αλήθεια. Έτσι. Η επικοινωνία και αυτό που εισέπραξα από το όλο γύρισμα του Μπορούσι Πλέγματος από Αστυπάλαια έως Αγαθονήσι δεν περιγράφεται. Τα αποτελέσματα θα είναι τεράστια. Και νομίζω ότι θα δικαιωθούμε σε αρκετό μεγάλο κομμάτι της πορείας των 5 χρόνων. Νιώθετε ότι ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να γίνει, με τα όποια λάθη, με τα όποια εμπόδια, με τις όποιες παραλήψεις ή την αδυναμία, που δεν είναι πάντα του ενός βέβαια, εσείς νιώθετε ότι αυτό μπορούσε να γίνει στις δεδομένες στιγμές και αυτό έγινε. Φυσικά αυτό είναι όπως το είπατε. Εμείς κάνουμε μεγάλες προσπάθειες από όλες τις υπηρεσίες του επαρχείου και της περιφέρειας. Δώσαμε μεγάλο ζήλο. Οι συνεργάτες μου δεν έχουν να πω, έχουν να πω τα καλύτερα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, νύχτα, ξημερώματα, πρωί, μεσημέρι, ήταν σε ένα τηλέφωνο και περιμέναν εντολές. Εγώ τους είπα ότι ήρθα και θα φύγω όπως ήρθα. Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Αλλά είναι τόσο καλή και τόσο δυνατή απέναντι στο πρόσωπό μου που δεν έχω να πω τίποτα. Η Κάλυμνος είναι μια δεύτερη πατρίδα. Και οι συνεργάτες μου είναι η συνέχεια των συνεργατών της επιχείρησής μου. Έτσι είναι πραγματικά. Έτσι. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Και Νίκο, θέλω να πω ότι πραγματικά βρίσκομαι στο να πάω εδώ κοντά στη γειτονιά να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο Πέρο που σας άκουσα χθες. Ήταν μια ανάλογη, συγκινητική, ανθρώπινη κουβέντα που είχατε στην εκπομπή σας. Πόσο μας συγκίνησε. Υπάρχει ο άνθρωπος. Και ο Γιάννης ο Θεμέλαρος ποτέ δεν επένδυσε στο πολιτικό του ταπεραμέντο και ταλέντο. Επένδυσε όμως στο να είναι άνθρωπος. Και αν μη τι άλλο, πρέπει να είμαστε περήφανοι που το επαρχείο μας, τα νησιά μας είχαν έναν άνθρωπο, ένα φίλο, ανά πάσα στιγμή να σταθεί δίπλα τους. Μα είναι πολύ σημαντικό το να ακούει ο άλλος, να συμμερίζεται εκείνη την ώρα τον πόνο σου, το πρόβλημά σου, τη δυσκολία την μεγάλη. Διότι πολλές φορές τα λέμε και ξέρουμε από τη ματιά ή από τον τρόπο ότι απλά το άκουσε ο άλλος. Χωρίς συνέστημα και χωρίς την πρόθεση να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Εγώ θέλω να το ρωτήσω αν πιστεύει ότι ο κόσμος θα του πιστώσει αυτή την προσπάθεια που έκανε. Ο κόσμος θα του πιστώσει ότι ανά πάσα στιγμή ήταν κοντά του να τον ακούσει. Διότι ακόμα και σε 2-3 θέματα δικά μου είπε: θα προσπαθήσω, δεν ξέρω αν μπορώ. Και αυτό εμένα με γοητεύει στον πολιτικό. Να μην είναι η εύκολη στα το κάνω. Θα δούμε και θα το κάνουμε. Και αυτό θεωρώ δημιούργησε και μια νέα σχολή που ελπίζω να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Έτσι είναι. Περιμένω ότι από τον κόσμο θα εισπράξω το χαμόγελό του, την καλημέρα του. Την αγάπη του. Και την ημέρα που θα είναι η μέρα των ψήφων, να θυμηθεί ότι ο Θεμέλαρος πέρασε από το σπίτι και μου είπε καλημέρα του. Λοιπόν, εγώ πριν λίγες μέρες όμως ήμουν πάνω στο κέντρο Αμαίας, στο Άργος. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να μην το πω. Έχουμε κάνει τι έργο. Χαρά εκεί εισέπραξα για το ότι τελειώνει ο αύριος χώρος, τελειώνει το και κτίριο θα... των παιδιών. Θα έρθει και θα κόψουν τις κορδέλες που δικαιούμαστε μετά από πολλά βάσανα και πίκρες. Γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι είναι δεδομένα όλα όταν πηγαίνεις κοντά τους και σε νομίζουν ότι είσαι κάποιος άσχετος. Ναι. Και τους λες πότε θα τελειώσουμε, σε 10 μέρες. Είναι 2 χρόνια αυτή η ιστορία, αλλά θα τελειώσει. Προσπαθούμε να το κλείσουμε. Όπως και πολλά άλλα έργα που μπαίνουν στη μέση κάποιοι άσχετοι και θέλουν να δείξουν ότι αυτοί είναι οι ηγέτες. Χωρίς να παρουσιάσουν έργο όμως. Εμείς θα το παρουσιάσουμε και θα το κλείσουμε να είμαστε όλοι καλά. Και τα παιδιά μας εκεί πάνω στο Άργος, με τον πρόεδρο τον κύριο Λυμπίδη και όλο το προσωπικό του να είναι καλά και άξιοι. Βέβαια. Και να στηρίζουν το νησί που είναι το πρώτο έργο στην Ελλάδα, πρώτο. Αμαία, στην Κάλυμνο. Και θα το τελειώσουμε όπως είχαμε υποσχεθεί, λίγο πίσω, αλλά θα κλείσει. Τελειώνει.
Έτσι είναι. Είναι ένα έργο πρότυπο και αφήνει τη σφραγίδα της περιφέρειας, που πραγματικά ευχόμαστε πάντα να τα καταφέρνετε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ το έχω ζήσει από κοντά, Νίκο, την αγωνία τους, πώς εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή, πού θα μείνουν αυτά τα παιδιά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μεγάλη αγωνία. Μεγάλη αγωνία, θα την κλείσουμε την αγωνία. Και χαρά παράλληλα. Είμαστε πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Τελειώνουμε. Έτσι, έτσι. Τώρα το λέω, τελειώνουμε. Να πω ακόμα. Βεβαίως. Ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Αν θέλουμε κι άλλο μετά, συζητάμε. Παρακαλώ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους υποψήφιους μου και σε όλο το κομμάτι της πολιτικής που κατεβαίνει στα κοινά μια καλή επιτυχία χωρίς παρεξηγήσεις. Έτσι είναι. Ο καθένας κάτι πιστεύει, αγωνίζεται, προσπαθεί να το περάσει, όμως μια βάση έχετε όλοι, τη μεγάλη αγάπη για τον τόπο σας. Αυτό δεν το αλλάζω εγώ προσωπικά με τίποτα. Έτσι. Για κανένα πολιτικό κόστος. Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαι, θα δούμε, που νομίζω ότι θα είμαστε κοντά στις διαδικασίες πάλι. Mm-hmm. Και συγχαίρω όλους όσοι θα μπουν μπροστά στο καράβι με ένα δυνατό καπετάνιο, που αυτός είναι ο Χατζημάκος ο Γιώργος. Θα συνεχίσουμε το Νότιο Αιγαίο να το πάμε εκεί που το αξίζει. Mm-hmm. Και το αξίζει πραγματικά να είναι στην κορυφή. Και λέμε μόνο μπροστά. Μόνο μπροστά. Πιστεύετε ότι ο λαός θα δώσει στον Γιώργο τον Χατζημάκο μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε? Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε εσείς? Τα μηνύματα είναι δυνατά, είναι η Κυριακή που έρχεται, η πρώτη Κυριακή των εκλογών, που θέλουμε να κλείσουμε τη διαδικασία εμείς σαν περιφέρεια. Τα ποσοστά είναι, η διαφορά είναι τεράστια, ο κόσμος είναι πολύ κοντά, το βλέπετε και από τις κινήσεις μας, από όλους μας, από όλο το επιτελείο και φυσικά από τον πρόεδρο που είναι μπροστά και δεν σταματάει ώρα και στιγμή να εξηγεί και να είναι τόσο κοντά στον πολίτη και στον άνθρωπο. Πάμε πολύ καλά, θα είμαστε νικητές. Και θα πάμε μπροστά την Νότιο Αιγαίο. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Αν θέλετε αυτή τη στιγμή, λίγα 24 ώρα πριν να ανοίξουν οι κάλπες, να πείτε ένα συγγνώμη και ένα ευχαριστώ. Πού θα επιλέγατε να πείτε το ευχαριστώ και πού το συγγνώμη? Τώρα εδώ. Με βάζει. Σας δίνουμε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Με βάζει λίγο στα δύσκολα. Και τα δύο θα τα πω. Σε έναν άνθρωπο, στη γυναίκα μου. Ήθελα να το πω εγώ πριν από σας. Ότι μόνο η οικογένεια που σας στερήθηκε, αλλά που είναι δίπλα σας. Γιατί πάντα σε έναν άνθρωπο που πράττει έργο, δίπλα του, πίσω του, είναι μια γυναίκα, κύριε Παχέ. Δεν θέλουμε να σας συγκινήσουμε. Ποτέ τα παιδιά αυτή η οικογένεια δεν αισθάνθηκα μόνη. Διότι ήταν και πατέρας και μάλλον δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να είσαι αρκετές ώρες και στη δουλειά, να είσαι αρκετές ώρες και στη θάλασσα, διότι ο λαός εκεί σε έταξε. Να είσαι δίπλα του. Πολύ και σωστό. Αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι είναι και πολύ γοητευτικό. Και η σημερινή σας εκπομπή, Νίκο, κάπως έτσι έκλεισε. Έτσι. Σήμερα, κάπως έτσι έκλεισε. Και θα είναι και δική μου αύριο. Αν μη τι άλλο, επειδή είναι και ένα πολύ ευαίσθητο κοινό το δικό σου, ναι, θεωρώ ότι θα αγγίξει πολύ κόσμο. Γιατί αυτό είναι ο Γιάννης. Βέβαια. Ο Γιάννης δεν μιλάει από αυτός, ένας άνθρωπος. Ένας σαν από εμάς. Εγώ πάλι θα πω. Έτσι αφού κλείνουμε όμορφα, ανθρώπινα και συγκινητικά, ότι από τη στιγμή που την Κυριακή το βράδυ θα είσαστε οι νικητές, δεν θα ξεχάσετε, κύριε Έπαρχε, να επιμένετε και να φωνάζετε όπως και ο μπροστάρης καπετάνιος σας το θέμα του ΦΠΑ. Κανένας μας δεν το ξεχνά, όχι, το θέλουμε πίσω, μας αξίζει, όχι, το δικαιούμαστε, έτσι, και θέλουμε να το πετύχουμε. Θα το πάρουμε πίσω, αρκετζορίζονται ορισμένοι να μας απαντήσουν, εμείς θα μπούμε στις διαδικασίες και θα το κλείσουμε το θέμα. Το δικαιούμαστε να το πάρουμε. Ακριβώς. Έλεος. Ακριβώς. Να μας αφήσουν να πάρουμε τον τόπο στα χέρια μας. Δεν έχει μείνει τίποτε για τα νησιά τα που να δείχνει όλα την ιδιαιτερότητα. Δεν γίνεται. Του νησιώτη. Πρέπει να μας αφήσουν. Γι' αυτό και ο πρόεδρος φωνάζει και κάνει και εμείς είμαστε πίσω. Δεν τα αφήνουμε στιγμή και λεπτό. Ξέρει τι κάνει, ξέρουμε τι του λέμε, ξέρει τι απαντήσει θα πάρει. Είμαστε κοντά στον κόσμο, πρέπει να τα κλείσουμε αυτά. Ακριβώς. Έτσι. Μπροστά του Νότιο Αιγαίο.